Αφού σας καλωσορίσω στην καθιερωμένη έτσι, ομιλία που έχουμε εδώ στα Κατή, που βλέπουμε στον Πάρτα, και σας ευχηθώ χρόνια πολλά στο Ανέστη σε όλους, να ξεκινήσουμε την ομιλία, όχι σαν θέμα, η άσκηση σαν μέτρο αντιμετώπισης καρδιακιακών παθήσεων. Η καρδιά είναι ένα σκύλος της, έχει κοιλότητες, δηλαδή. Που δίνοντας το αίμα πίεση, το οθεί να κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αρτηριών με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνει σε όλα τα όργανα. Είναι η φυσική ατλία που παίρνει το αίμα από τις φλέβες, στις οποίες βρίσκεται σε χαμηλή πίεση και τις στέλνει στις αρτηρίες με υψηλή πίεση. Είναι το όργανο, σοφό κατ' εμέ, που ο δημιουργός το έκανε για να λειτουργεί ακατάπαυστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του οργανισμού. Αποτελείται από τέσσερις μειώδεις κοιλότητες. Δύο στο πάνω μέρος με λεπτά τυχώματα, τα οποία ονομάζονται κόρποι, και δύο στο κάτω μέρος με παχύτερα τυχώματα που ονομάζονται κοιλίες. Με απλά λόγια, η καρδιά παίρνει το αίμα από τις φλέβες, που είναι ακατέργαστο και σε χαμηλή πίεση, και το φιλτράρει και έπειτα το οξυγονώνει και μέσω των αρτηριών, σε μεγαλύτερη πίεση, το στέλνει στους ιστούς και στα υπόλοιπα ζωτικά όργανα. Όσον αφορά την άσκηση. Με την άσκηση η καρδιά μειώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει την καρδιακή απόδοση και συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας των αγκείων. Αυξάνει την καλή χοληστερόλη HDL και έχει αντιθρομβωτική δράση προλαμβάνοντας το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η επίδραση της σωματικής άσκησης δεν περιορίζεται μόνο σε υγιείς ανθρώπους, με στόχο την πρόληψη των καρδιακιακών συμβάτων, αλλά ισχύει και για πάσχοντες από καρδιακιακά νοσήματα. Μπορούν και οι πάσχοντες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άσκηση, αθλητική άσκηση. Ειδικά στους ήδη ασθενείς, η άσκηση μπορεί να μειώσει τις κρίσεις της τάχης και τα επεισόδια καρδιακής ανεπάρκειας. Βοηθά επίσης την ικανότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς συμπτώματα και περιορισμούς. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους και συνολικά το προσδόκιμο επιβίωσής τους, τον μεσοόρο ζωής τους. Τέλος, από έρευνες, για έναν καρδιοπαθή συνίσταται η μυρίση άσκηση για 30 λεπτά περίπου. Σε κανονικό περπάτημα ή ποδήλατο που περιλαμβάνει γύρω στα 3,5 με 4,5 χιλιόμετρα την ώρα. Συμπληρωματικά θα σας έλεγα ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο καθιστικός τρόπος ζωής των δυτικών κοινωνιών μαζί με τις διατροφικές συνήθειες έχουν τις μενείς επιδράσεις στο καρδιακιακό σύστημα και συμβουλευτικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε τις μέτριες έντασης σωματική δραστηριότητα στο καθημερινό μας πρόγραμμα και όλα αυτά, όλες οι δυσμένειες μπορούν να αναστραφούν και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας. Μια υγιής καρδιά συμβάλλει σε αυτό. Ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο εν τέλει για την καρδιά μας? Η απάντηση είναι μία. Το οξυγόνο. Πώς όμως θα γεμίσουμε τον οργανισμό μας με οξυγόνο? Η απάντηση είναι απλή και ανέξοδη. Με την άσκηση. Νέοι, ηλικιωμένοι, ακόμα και καρδιοπαθείς, όλοι πρέπει να ασκούνται σε επίπεδο και ένταση ανάλογα με την ηλικία τους, ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση και την πάθηση που ενδεχομένως έχει ο καθένας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άσκηση και η διατροφή είναι οι δύο πυλώνες της υγείας και της μακροζωίας. Από έρευνες βρέθηκε ότι άτομα που περπατούσαν κατά μέσο όρο 4-6 χιλιόμετρα την ημέρα είχαν από 36% στο 54% χαμηλότερο κίνδυνο για στιφανιαία νόσο, για εγκεφαλικά επεισόδια και για κάποια άλλη καρδιακιακή νόσο, σε σύγκριση με άλλα άτομα που περπατούσαν ελάχιστα ή καθόλου. Η άσκηση και κυρίως η τακτική αερόβια άσκηση όπως το ποδήλατο, το περπάτημα, το ήπιο τρέξιμο, το κολύμπι και άλλα μέτριας έντασης δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από ευνοϊκές φυσιολογικές μεταβολές. Συγκεκριμένα αυξάνεται η ικανότητα των μυών και της καρδιάς να παράγουν έργο. Η καρδιά προσαρμόζεται να αντέχει σε αυξημένες απαιτήσεις έργου, αυξάνει την κατανάλωση θερμιδρών, βοηθά στην απώλεια βάρους, έχει ευνοϊκές μεταβολικές επιδράσεις μειώνοντας τη γλυκόζη του αίματος και την κακή χοληστερόλη. Επίσης,
βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης και του σακχάρου. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να σας πω, να σας συμβουλεύσω, να εντάξετε την άθληση στο καθημερινό σας πρόγραμμα. Η άσκηση, πέρα από την πρόληψη σε διάφορα καρδιακιακά νοσήματα, συμβάλλει στο να υιοθετήσουν ειδικά οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι ενήλικες, έναν ενεργητικό τρόπο ζωής. Έχουν περισσότερη ενέργεια στις κινήσεις τους, στη συμπεριφορά τους γενικότερα, στη σκέψη τους και σε όλα. Μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, την υγεία τους και εν τέλει την ποιότητα ζωής τους. Μπορούμε να το κάνουμε σαν δώρο στον εαυτό μας αυτό, το να ασχολούμαστε, να γυμναζόμαστε, να διαιρώνουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα ημερησίως για τον εαυτό μας, μια απλή άσκηση το πρωί, μετά το ξύπνημα και μια ήπια δραστηριότητα μέσα στη μέρα βοηθάει στο να βελτιωθούν όλα αυτά τα παραπάνω. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ ότι μέσα στο πρόγραμμα αυτό που εκτελούμε υπάρχει ήδη ένα τμήμα γυναικών που αυτού μας είναι ο δεύτερος χρόνος. Θα ήθελα, αν γίνεται, αν δύναται, και κάποιοι άντρες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Είναι καλό για τους ίδιους και για την υγεία τους. Ευχαριστώ. Μπορείτε. Κάθε πόλεμο.
να κάνουμε ένα τμήμα στο να πάμε να περπατήσουμε, να κάνουμε δύο ασκήσεις. Εδώ μας, εδώ μας έχει χώρο στο πολιτιστικό, έχει βάση.